Ξεκινώντας και ανοίγοντας τη σημερινή συζήτηση, θα πρέπει να πω πριν συνεχίσω πως σήμερα το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο θα μιλήσει και για κουμπάρους και για κουμέρες και για γαμπρούδες και για συγγενείς και για φίλους και για συμμαθητές και για συναγωνιστές. Ο συνεργατισμός δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα μέσα σε δύσκολες συνθήκες ως το Τραπεζικό Ίδρυμα του Λαού. Ήταν η απάντηση της κοινωνίας ενάντια στην οικονομική καταπίεση και κυρίως ενάντια στο φαινόμενο της τοκογλυφίας. Για δεκαετίες υπήρξε λόγω του ανθρωποκεντρικού του χαρακτήρα το Ίδρυμα που κέρδισε την εμπιστοσύνη και τις καταθέσεις δεκάδων χιλιάδων συμπατριωτών μας. Σήμερα εξετάζουμε το επίσημο πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση αυτού του οικονομικού θεσμού, τον οποίο έκτισαν με κόπο και κράτησαν με θητείες, με θυσίες οι απλοί άνθρωποι του τόπου μας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ευθύνη τους υπήρξε τεράστια στην καταστροφική πορεία που ακολούθησε ο συνεργατικός πιστωτικός τομέας για τις πολλές δεκαετίες που προηγήθηκαν της ανακεφαλαιοποίησης του 2013-2014. Η αναφορά αυτή βρίσκεται κάτω από τον τίτλο «Τα πολιτικά κόμματα» στη σελίδα 173 του πορίσματος. Εις ό,τι μας αφορά, είχαμε καταγγείλει δημόσια από αυτόν τον βήμα την κατάσταση που επικρατούσε από το περασμένο καλοκαίρι του 2018. Οι πρόσφατες εξελίξεις απλά επιβεβαιώνουν όσα το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο επανελειμμένα και δημόσια έχει διατυπώσει. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν. Τόσο ο Γενικός Ελεκτής μέσα από τις εκθέσεις του από το 2014, όσο και η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου με σειράν ανακοινώσεών της, έκρουαν τον κόσμο του κινδύνου για τα κακώς έχοντα στο συνεργατισμό. Τίποτα από τα παραπάνω δεν λήφθηκε υπόψη από τους υπευθύνους και διαχειριστές της όλης κατάστασης. Αναλύοντας τα δεδομένα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο κύριος ένοχος για την κατάρρευση του συνεργατισμού είναι το κομματικό κράτος που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς τιμωρία. 4 κόμματα, Δημοκρατικός Συναγερμός, ΑΚΕΛ, Δημοκρατικό Κόμμα και ΕΔΕΚ, είχαν στήσει ένα μεγάλο φαγοπότι στις πλάτες των πολιτών. Και σήμερα είστε εδώ δήθεν για να αναζητήσετε τους ενόχους. Τα στοιχεία από τις καταθέσεις και των μαρτυρικών υλικών αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας τι συνέβαινε. Ενδεικτικά, στη σελίδα 62 του πορίσματος. Τα μέλη των επιτροπιών των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων εκλέγονταν με κομματικά κριτήρια και όχι με βάση την ικανότητα και καταλληλότητά τους για διαχείριση ενός πιστωτικού ιδρύματος. Σελίδα 78 του πορίσματος. Σε ερώτηση προς τον κύριο Ρολάντη αν έγιναν σκέψεις να απομακρυνθούν τα κόμματα από τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, τόνισε το εξής. Όχι μόνο ο Ρολάντης δεν μπορούσε να το κάνει, ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν μπορούσε να το κάνει. Να απομακρύνει τα κόμματα. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Τα κόμματα ήταν μέρος της σάρκας του συνεργατισμού από την αρχή. Τα όσα αναφέρω δεν είναι λόγια δικά μου, αλλά λόγια από τις καταθέσεις στην Ελλόγω Επιτροπή. Πριν από περίπου 2 εβδομάδες, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο έδωσε στη δημοσιότητα και απέστειλε με σχετικό δελτίο τύπου
προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ένα έγγραφο που παρουσίασε την κοινή δράση των τεσσάρων κομμάτων στο συνεργατισμό. Μέσα από τον λόγο έγγραφο υποδείκνυαν στα μέλη του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου και απρόσωπα να ψηφίσουν για την ανάδειξη στις επιτροπές. Κανένας φυσικά δεν απάντησε και κανένας δημοσιογράφος δεν ρώτησε. Αναλυτικότερα, η πολιτική εμπλοκή έχει ως εξής. Ο τελευταίος Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος ήταν ο στενός φίλος του Χάρη Γεωργιάδη, ο Νικόλας Χατζηγιάννης, ο οποίος διορίστηκε με ύποπτον τρόπο, αποκλείοντας με συνοπτικές διαδικασίες άλλα 7 άτομα. Αυτό έγινε με τη συγκατάθεση και του Δημοκρατικού Συνεδρεμού και του ΑΚΕΛ. Ο Διευθυντής Στρατηγικής και Ανασχηματισμού της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, ο Γιάννος Σταυρινίδης, ήταν ο κουμπάρος του Χάρου Γεωργιάδη. Από την πλευρά του ΑΚΕΛ, το οποίο φέρει τεράστια ευθύνη για την κατάρρευση του συνεργατισμού, στο Διοικητικό Συμβούλιο του συμμετείχε ο γνωστός δικηγόρος Λάμπρος Κερής, ο οποίος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Ένα άτομο, το οποίο προβάλλεται τελευταία ως πρώτη είδηση μαζί με τον συνεργάτη του, κύριον Αρτεμίου, σε πολλά ελλαδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα δημοσιεύματα γίνεται λόγος μεταξύ άλλων για περίεργες υποθέσεις σκανδάλων που συνδέουν τις οικονομικές σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΚΕΛ και μιλούν για διασυνδέσεις του δικηγορικού γραφείου Αρτεμίου και Πιερή με το Μέγαρο Μαξίμου του Αλέξη Τσίπρα, για ξέπλυμα χρήματος σε τράπεζα στην Κύπρο που ο ένας ήταν διευθυντικός τέλεχος. Στην Κύπρο δεν σχολιάστηκε καθόλου αυτό το γεγονός. Είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Επίσης, κατά καιρούς συμμετείχαν πρωτοκλασσά τα στελέχη της αριστεράς, μεταξύ των οποίων οι πρώην βουλευτές του ΑΚΕΛ Λόρις Λισιώτης, Ανδρέας Μουσκάλης και ο Κίκης Καζαμίας, ο μετέπειτα Υπουργός Οικονομικών. Οι ηγετικά στελέχη του κόμματος άσκησαν κατά καιρούς πιέσεις να διαγραφούν δάνεια σε οργανώσεις που πρόσκυνται στον εν λόγω πολιτικό χώρο. Η τρίτη πηγή που ευθύνεται για τα όσα συνέβησαν στο συνεργατισμό είναι το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο φρόντισε από νωρίς να συμμετέχει στην εκμετάλλευση της κατάστασης, παρόλο που σήμερα εμφανίζεται να ασκεί έντονη κριτική. Πέραν των κατά καιρούς άξιων εκπροσώπων του στις επιτροπές και τα διοικητικά συμβούλια του συνεργατισμού, το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Παπαδόπουλου ήταν ένα εκ των τριών νομικών συμβούλων του συνεργατισμού. Για τις υπηρεσίες που παρήχε, έλαβε 1,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ ως πληρωμή από τα συνολικά 37 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν σε ελεκτικά και νομικά γραφεία για την παροχή υπηρεσιών. Η ΕΔΕΚ αρχικά αποκλείστηκε από το μεγάλο φαγοπότη, στη συνέχεια όμως φρόντισε και έφτασε μάλιστα στο σημείο να ζητήσει επίσημα με πρόταση νόμου, την οποία υπέβαλε στα τέλη του 1997, στην τροποποίηση των περισυνεργατικών εταιριών θεσμών για να αλλάξει το σύστημα εκλογής επιτροπίας από πλειοψηφικό σε αναλογικό. Η πρόταση δεν είχε σκοπό να μειώσει τις κομματικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό του Ιδρύματος, αλλά αντίθετα να ενισχύσει την κομματοκρατία. Ήθελαν και αυτοί να έχουν μερίδιο στα όσα συνέβαιναν. Μετά από αυτό το γεγονός,
η ΕΔΕΚ έλαβε το μερίδιον της και εκπρόσωποι της, όπως ο Μπάμπης Χριστοδουλίδης, τοποθετήθηκαν στο συνεργατισμό. Ο συγκεκριμένος διετέλεσε και αντιπρόεδρος. Από όσα έχω αναφέρει, καθίσταται σαφές, πέρα πάσης αμφιβολίας, ότι το παλαιοκομματικό κατεστημένο φέρει τεράστιες ευθύνες για την κατάρρευση του Ιδρύματος. Διόριζαν ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τα προσόντα, ήταν απλά κομματικοί φίλοι και συνεργάτες για να διοικήσουν έναν οργανισμό. Στη συνέχεια, αυτοί εξυπηρετούσαν το κόμμα που τους τοποθέτησε. Σήμερα έχουμε δει κάποια ονόματα πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό όμως που πραγματικά έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε τη λίστα των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων των οποίων τα δάνεια έχουν διαγραφεί. Κύριε Πρόεδρε, εμείς θεωρούμε ως πραγματική απειλή για τη δημοκρατία την ασυδοσία που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα. Ένα σύστημα που έχει πάψει προπολού να κάνει αυτοκριτική και για τα όσα συμβαίνουν φροντίζει να κατηγορεί άλλους ή ο ένας τον άλλον. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Θα πρέπει να σταματήσει να απαξιώνει το ερευνητικό πόρισμα μιας επιτροπής που η ίδια διόρισε και το οποίο ξεκάθαρα επιρρύπτει ευθύνες σε 4 κόμματα και θα πρέπει άμεσα να παραιτηθεί ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης. Αυτό το εθνικό λαϊκό μέτωπο δεν το ζητά σήμερα και εν ώψη των πρόσφατων εξελίξεων. Το είχαμε ζητήσει πριν από πολλούς μήνες. Ταυτόχρονα, εμένουμε στη θέση μας για δημοσιοποίηση των ονομάτων όλων των πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο από όποιο χώρο και αν προέρχονται, ό,τι χρώμα και να έχουν.